αλλά να πληρώσουν η πραγματική ένοχη και να πληρώσουν και ποινικά και πολιτικά. Και η πραγματική ένοχη είναι αυτή που πήραν τις επικίνδυνες αποφάσεις που οδήγησαν σε αυτό το προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Απελευθέρωση των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών με κατευθύνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενός μεγάλου ενόπλου. Με κατευθύνση της κυβέρνησης αρχικά του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ πάλι στην κυβέρνηση συνεργασίας, του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα και πάλι της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί εμπορευματοποίησαν το σιδηρόδρομο, αυτοί τεμάχησαν τον ΟΣΕ διαδοχικά, κάθε κυβέρνηση έκοβε και ένα κομμάτι, ο ΣΥΡΙΖΑ το προχώρησε, την έδωσε το Ιταλικό μονοπόλιο, αναβάθμισε το ρόλο του κεφαλαίου, υποβάθμισε τις κοινωνιακές ανάγκες του λαού και όλοι μαζί, όπως έκανε και αυτό το διάστημα η Νέα Δημοκρατία, δεν εξασφάλισαν τα στοιχειώδη. Ναι, αυτά είναι κριτήρια και δεν μπορεί να τα ξεπερνούν έτσι. Δεν μπορεί να σφυρίζει αδιάφορα ο ΣΥΡΙΖΑ και να πέσει με το παραμύθι της λεγόμενης προοδευτικής κυβέρνησης. Αυτά μπορούσε να τα λέει μέχρι το 12, 13, 14. Από το 15 που κυβέρνησε έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Και όπως είπα, ευθύνεται για όλα αυτά, γιατί αυτός προώθησε το τρίτο μνημόνιο, που ήταν θανατηφόρο, με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αυτός μαζί με τα άλλα κόμματα έχει την ευθύνη για τη δολοφονία των παιδιών και των εργαζόμενων. Στα τέμπη σήμερα ψήφος σε αυτές τις δυνάμεις που υπερασπίζονται το κεφάλαιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, είναι ψήφος που στρέφεται ενάντια στα συμφέροντα του λαού. Και ψήφος στο ΚΚΕ είναι ψήφος που θα συμβάλλει στην οργάνωση του αγώνα και για να αντισταθούμε και για να διεκδικήσουμε και για να ανοίξουμε έναν δρόμο, έναν δρόμο της ανατροπής αυτής της καπιταλιστικής βαρβαρίας. Αφού κατανοείς αυτά τα τόσο σοβαρά προβλήματα και αφού τους βρίζεις τη μια κυβέρνηση, εγκλωβίζεσαι σε μια άλλη, τη βρίζεις μέσα σε ένα φαύλο κύκλο. Δεν πρέπει να κάνεις το βήμα και να σκεφτείς ότι το ΚΚΕ έχει πρόταση εξουσίας και διακυβέρνησης. Όταν το αποφασίσει ο λαός, το ΚΚΕ είναι έτοιμο να αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Αποφασιστικά. Ώστε αυτός ο πλούτος, που είναι πλούτος που έχει δημιουργήσει η εργατική τάξη, η αγροτιά, όλοι οι άνθρωποι του μόχθου να περάσουν στα χέρια τους. Γιατί δεν είναι ρεαλιστική αυτή η πολιτική πρόταση? Γιατί να έχουν οι μεγαλοκαρχαρίες το πλούτο στα χέρια τους? Γιατί να έχουν οι εφοπλιστές στα χέρια τους η ιδιοκτησία τους στα καράβια και να έχουν τα σκλαβάκια? Γιατί στη βιομηχανική ζώνη είναι ο φυτοτσιματαρίου να κάνουν κουμάντο 10 οικογένειες και να έχουν τον κόσμο με άθλιες εργασιακές σχέσεις και χαμηλούς μισθούς? Και να μην δοθεί ο αγώνας να ανατραπεί αυτή η κατάσταση στη βάση αυτού του συνθήματος που είπαμε και εδώ στις πυρκαγιές, ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό στον δρόμο της ανατροπής με ισχυρό ΚΚΕ.